Ο φακός του Calymnos News βρίσκεται πέμπτη βραδάκι στο Άργος. Γιατί τώρα? Γιατί η πληροφορία ότι η αδερφή Καλλιδόνη, δηλαδή το παραδοσιακό μας δίδυμο Νάτσα Νάτσα μαζί με τον Αντώνη Διονυσίου, θα πάνε παρακαλώ στην Ευρώπη. Τώρα, να ξεκινήσω με τον Μιχάλη ή με τον Νικόλα? Με όποιον θέλει, μπορεί να ξεκινήσει. Μα η ομοιότητα είναι τόσο μεγάλη. Λοιπόν, ξεκινάω με σένα. Είσαι ο Μιχάλης? Ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης. Μιχάλη μου, πώς έγινε αυτό το... Κοίταξε, η απόφαση. Κοίταξε, δεν είναι θέμα απόφασης. Είναι, το θέμα είναι το εξής, ότι εμείς παίζοντας τόσα χρόνια, 40 χρόνια παίζουμε αυτά τα πράγματα και έχουμε δημιουργήσει ένα καινούργιο είδος μουσικής παραδοσιακού χαρακτήρα, το οποίο έχει ξεσηκώσει τον κόσμο. Εμείς είμαστε γνωστοί παγκοσμίως. Τόσο πολύ, ε! Παγκοσμίως. Δηλαδή έχουμε Αμερική, Αυστραλία, Τουρκία, Ιράν, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία. Όλα αυτά μέσα από το YouTube? Όλα μέσα από το YouTube. Τώρα μου είπες κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε ανεβάσει... Πάμε λίγο στις χώρες που μου είπες, Ιράν κλπ. Όλοι αυτοί. Δηλαδή, τους αρέσει η μουσική σας? Αν τους αρέσει, τρελαίνονται. Τρελαίνονται. Τουρκία. Τρελαίνονται. Και ο εκφραστής τώρα αυτής της μουσικής σε τραγούδι είναι ο Νικόλας. Νικόλα μου, πόσα χρόνια και εσύ τραγουδάς? Από 20 χρόνια. Ο μπαμπάς Βοσκός? Ο πατέρας μου, Βοσκός, Τσαμπουνιάρης, τραγουδιστής, όλα τα είχε. Τα είχε όλα, ε? Και η μάνα μου. Άρα από εκεί πήρατε δηλαδή αυτό το ταλέντο, έτσι? Ναι. Εσύ τώρα με τι ασχολείσαι? Εγώ έχω λίγα ζώα για να σου πέσει αυτό ο διδάλλος και ένα μεροκάματο. Πάμε τώρα σε αυτό που σας έχει καθιερώσει, ναι. Το Νάτσα Νάτσα. Ναι. Ποιος ήταν ο που σας βάφτισε? Εγώ το έβγαλα. Εσύ? Ναι. Και τι σημαίνει Νάτσα Νάτσα? Νάτσα Νάτσα, έτσι και έτσι. Α, έτσι και έτσι. Λοιπόν, θέλω να μου κάνει τώρα μια χάρη. Ναι. Όση ώρα μιλάμε, θέλω να βάλουμε στη συζήτηση μέσα και τον Αντώνη. Βέβαια. Ο οποίος ο Αντώνης είναι ένα μέρος της οικογένειας. Αντώνη μου, πότε γνώρισες αυτά τα δύο αδέρφια τα καταπληκτικά? Από 10 χρονών παιδάκι. Ο πατέρας μου ήταν φίλος με τον πατέρα τους και εγώ έγινα φίλος με τον πατέρα τους. Θυμάσαι δηλαδή το γέρο Καλλιδόνη? Ναι, ήμουν ο καλύτερος του φίλος. Ήταν φοβερός στη τσαμπούνα, είναι αλήθεια? Και στη φωνή, την πιο στη φωνή, γλυκιά φωνή. Αυτός και ο αδερφός του για μένα ήταν οι καλύτερες φωνές στην Κάλυμνο. Έτσι λέω εγώ. Πώς θα μου χαρακτήριζες τώρα τον Νικόλα και τον Μιχάλη? Εντάξει, ο Νικόλας είναι ο αρχηγός, ας το πούμε. Κακά τα ψέματα. Είναι. Είναι εμπνευστής, είναι μεγάλος. Αλλά του Μιχάλη το αξίζουν και αυτούν πολλά συγχαρητήρια, γιατί ως όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια, διδάσκει την παράδοση, παρά και δίδω, διδάσκει την παράδοση στα παιδιά. Ήταν ένα κάτι διαφορετικό πράγμα για την Κάλυμνο, το πούμε. Μα έτσι, αυτό μου κάνει εμένα εντύπωση, μωρέ Νικόλα, τώρα έρχομαι σε σένα πάλι. Την ώρα που τραγουδάς, ναι. Δεν κάθεσαι ακίνητος. Όχι. Δουλεύεις το σώμα σου ολόκληρο, με όλο το σώμα σου εκφράζεσαι. Έχω ελαττήρια στον αφιένα. Τα μαξιού, ναι. Τους τι σηκουνάω, ναι. Τι πάνω. Αυτό τώρα σου ήρθε από μόνος σου, Νικόλα, να τραγουδάς έτσι? Είναι το αισθάνομαι, είναι η ψυχή μου. Η ψυχή σου, ε? Ναι. Δεν είμαι παπαγάλος. Και πώς γεννιέται τώρα ένα τραγούδι, Μιχάλη? Κοίταξε, εμείς έχουμε ένα ταλέντο, ας το πούμε, γονίδια από τη μαμά και τον μπαμπά. Σε 5 λεπτά μπορούμε να γράψουμε στίχο. Από εκεί και πέρα, τι κάνουμε? Παίρνουμε το όργανο και αρχίζουμε και το μελοποιούμε. Βγάζουμε και τη μουσική που μας αρέσει. Θέλουμε να είναι χαρούμενοι, θέλουμε να είναι ανάλογος το στίχο. Από εκεί και πέρα δένει το ένα με το άλλο και γίνεται ένα τέλειο πράγμα. Τι λέτε, ρε παιδιά? Να σου πω κάτι. Εμείς δεν έχουμε σπουδάσει. Κύριε μάμα. Μάμα θα με λες. Μάμα. Είσαι φίλος. Έτσι, μπράβο. Το ξέρω. Πάμε. Λοιπόν, για να φύγουν τα βάσανα, να φύγουν οι κυπώνοι, στο YouTube θα βλέπετε Νικόλα Καλλιδόνη.
Τώρα σου ήρθε τώρα αυτό. Πού να σε πάρει ο Γερμανικό. Άρα λοιπόν. Είσαι δηλαδή έτσι. Είσαι μια συνέχεια, παιδί μου, τη παράδοση. Γιατί όλοι οι μεγάλοι αυτοί παραδοσιακοί οργανοπαίχτες, τραγουδιστάδες, πανηγυριτζίδες θα έλεγα εγώ, έτσι είναι. Έτσι ήταν μάλλον και συνεχίζει την παράδοση. Τώρα, η Γαλλία τι γίνεται. Η Γαλλία. Πώς ήρθε τώρα η Γαλλία. Από Ελλάδα έφυγα και βρέθηκα στη Δύση. Στην Μασσαλία με φέρετε. Πού είναι το Παρίσι. Έλα Παναγία μου, πιστεύω. Ρε, αυτούς θα μας τρελάνε σήμερα. Μιχάλη, θα πάτε τώρα Γαλλία. Πού θα πάτε. Μασσαλία πάμε. Μασσαλία. Σας καλούν κάποιοι καλοί μια εκεί σύλλογοι ή ένα σύλλογος. Είναι μέσα και ο κύριος Παντελής. Ο κύριος Παντελής Γλυνάτσης. Μας ένα βράδυ όπως πισπερίζαμε και παίζαμε και τέτοια. Λέει, παιδιά, μπορώ να κάνω κάτι, ας πούμε να πάμε και στη Μασσαλία, οι οποίοι σας αγαπάνε και σας θέλουν. Τέλεια. Είναι το πρώτο σας ταξίδι που το κάνετε. Το πρώτο ταξίδι που θα κάνουμε. Γι' αυτό το σκοπό, ας πούμε, αυτό το λόγο. Ενώ στην Ελλάδα, Νικόλα, ναι, έχετε πάει εκτός από την Κάλυμνο κάπου να παίξετε, αφού μου λες ότι είστε πασίγνωστοι στο YouTube. Ωραία, να απαντήσω εγώ σε αυτό. Α, να απαντήσω εγώ σε απαντήσεις. Αυτό. Μας καλούνε από την Κρήτη όλοι οι νομοί. Πήγατε. Δεν πήγαμε ακόμα. Μελλοντικά θα πάμε, γιατί τους αγαπάμε όλους. Μας καλούνε από τη Σαντορίνη, μας καλούνε από την Πάτρα. Μας καλούνε απέναντι από το Πεντρούμι. Κύπρο. Ικαρία. Κύπρο. Τι λέτε ρε παιδιά. Μας καλούνε επίσημα. Και εσείς τι τους λέτε. Δεν μπορούμε. Έχουμε τα ζωήφια μας, έχουμε τα μεροκάματά μας, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Είμαστε δύσκολοι άνθρωποι. Από όλα τα τραγούδια τώρα που έχετε φτιάξει, Νικόλα, ποιο είναι αυτό που λέμε το σουξέ σας. Ποιο είναι. Αυτό που σου παραγγέλνουν περισσότερο δηλαδή. Το Νάστα. Μου το παίξετε λίγο εδώ. Γιατί μην το παίξουμε. Μου το παίξετε. Σου χαλάσουμε χατήρι. Ξέχασε.
πάει και η φωνή μου έφυγε. Είστε απίστευτοι. Απίστευτοι. Όλο αυτό το στίχο τώρα, Ελληνικό. Σταφιέρωσα. Όλο αυτό το στίχο τον έγραψε τώρα εσύ μαζί με τον αδελφό σου. Εγώ. Ο Μιχάλης με βοήθησε πάρα πολύ και ο Αντώνης στη μουσική τους. Όπως ήθελα να μου το παίξουν, μου το παίξαν. Δηλαδή όταν έγραφες αυτό στο μυαλό σου φαντάζομαι, ναι. Δεν παίρνεις πένα και χαρτί. Όχι, στον Άγιο Φώτη που πάνω το, ναι. το γράψει. Εκεί πάνω, στον Άγιο Φώτη. Ναι, στον Άγιο που πάνω. Έχει μια σκυλιά, ναι. Κάθισα στη σκιά, το έβγαλα χωρίς στυλό, χωρίς τίποτα. Το έβαλες στο μυαλό σου μέσα. Στο μυαλό. Όλα μου τα τραγούδια τα γράφω χωρίς στον εγκέφαλο. Μπορεί να το ξεχάσω, θα μου επανέλθει. Δεν μπορεί να γράψει κανείς. Είναι γραμμένο στο σκληρό δίσκο. Είστε απίθανοι, είστε απίθανοι. Λύστε μου τώρα μία απορία. Πες τι. Αυτά που φοράτε στο κεφάλι σας, ναι. Εγώ όταν ήμουν μικρός, θυμάμαι όλους τους οικοδόμους. Ναι. Περισσότερο δε και οι χωριανοί που ήταν και οι οικοδόμους. Να είναι στα μαλλιά τους αυτό το μαντίλι. Ναι. Εσείς το έχετε καθιερώσει ως τι? Σήμα κατά τη θέμη. Έτσι θα πάτε να τραγουδήσετε και στο, στη Μασσαλία. Δεν το βγάζω. Δεν πάω. Είναι σαν να μην φοράω σόβρακο. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, μια στιγμή τώρα, Νικόλα. Δηλαδή, χωρίς μαντήλι δεν πάω πουθενά. Δηλαδή, θα μπει στην εκκλησία όταν πας εκκλησία με αυτό. Το μόνο που το βγάζω είναι την ώρα που. Καμία φορά το βγάζω στην εκκλησία. Ναι. Μόνο. Μόνο στην εκκλησία. Και μετά είναι. Πουθενά. Πουθενά άλλο, ε. Μόνο για να το βγάλω το πλένω. Τίποτα άλλο. Γάμους που κάνουμε το ένα το άλλο, αυτά και δεν με αντίλυπα. Μου γεννιέται αυτή η απορία και θέλω να μου τη λύσετε. Ότι το ξαναείπα στην αρχή, από το Ιράν, από το. Ναι, από πού αλλού, από Τουρκία. Σας λένε δηλαδή ελάτε. Βέβαια. Ελάτε. Ε? Ναι, ελάτε. Έχετε κάνει φίλους δηλαδή στο YouTube, ε. Θέλουμε να έρθετε. Κάποιος από το Ισραήλ. Μισό Έλληνας έχει μεγάλη επιχείρηση, ρώτησε κάποιο Κώστα Μύρο, του λέει μπορώ να έρθω στην Ελλάδα να με παρουσιάσει σε αυτό το μεγάλο ηγέτη. Εσείς αυτός? Ναι. Του λέει γιατί όποτε έρθεις θα σε πάω. Και μάλιστα είχα βγάλει και ένα τσίπουρο που λέγεται Νάτσα Νάτσα και μου λέει μία νταλίκα μπορείς να μου στείλεις κάτω στο Ιράν, στο Ισραήλ. Τόσο πολύ, ε. Ναι. Κάτι άλλο τώρα θα σας πω. Γίνονται στην τηλεόραση διαγωνισμοί, ναι. Παιχνίδια μουσικά. Έχετε σκεφτεί ποτέ να πάτε να πάρετε μέρος? Δεν ψοφάω για τέτοια. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Όχι να μάθω ότι κορδίζω το βιολί μου και πάω στην τηλεόραση για να δείξω ότι πέφτω το βιολί. Μπράβο. Εγώ. Μάλιστα. Εμείς είμαστε απλήθωροι. Εάν αυτοί πέσουν γιατί θέλουν να ζήσουν την απλότητά μας μαζί τους, πολύ ευχαρίστως. Θα πάμε. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν ένα αποθυμένο μου να μιλήσω μετά από τόσα χρόνια με σένα, Μιχάλη, και με σένα, Νικόλα. Και τον Αντώνη. Ο Αντώνης μου είναι. Είναι φίλος. Είναι φίλος, ναι. Έχει δέσει πια μαζί σας. Αλλά για εξομολογημένη αμαρτία ήθελα με εσάς να μιλήσω περισσότερο. Γιατί βγάζετε αυτή την απλότητα, αυτή τη λαϊκότητα. Και θέλω τώρα που θα φύγω. Μα έτσι είμαστε γεννημένοι. Έτσι, μπράβο. Πριν φύγω λοιπόν. Θα μου παίξετε και κάτι άλλο, ας πούμε τη δεύτερη σας επιτυχία. Ποια θα είναι την η δεύτερη κάλυμνο. Επιτυχία? Την κάλυμνο. Δηλαδή, για πέστε μου με απλά λόγια. Ποιος μπορεί να πει πως δεν είναι η κάλυμνο στο πιο όμορφο νησί. Έτσι, ε. Αυτό που το σκέφτηκες, εσύ, Νικόλα. Μπρί τον Άγιο Φώτη. Μπα. Δηλαδή, εκείνη η περιοχή που σε εμπνέει. Κάνει αντίλαλο εκεί. Κάνει αντίλαλο. Γι' αυτό και δεν χάνεις εσπερινό ποτέ το Αγίου Φώτη. Όχι, ξέχασε το. Ε. Είναι ο πατέρας μου, ο Άγιος Φώτης.
σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ κύριε Χραπ. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Θα ξέρετε ότι και εμείς από εδώ παιδιά είμαστε παιδιά απογόνων Σουγκαράδων. Οι Γανίτες, οι Διονυσάκια. Τα Διονυσάκια. Οι Διονύσιδες ήταν οι καλύτεροι καπετανέοι. Βεβαίως. Λοιπόν, κρατούμε και εμείς την παράδοση. Από εδώ τώρα είναι βοσκή, είναι άλλη. Εγώ είμαι μετά παράδοση του Κιμνή, αυτό. Δηλαδή μέσα στο γκρουπ το Νάτσα Νάτσα και εγώ συμβάλλω και τραγουδάω και τα Καλύμνικα, τα παλαιά και τα... κάνω δεύτερη φωνή με τον Νικόλα. Είμαστε αγαπημένοι 40 χρόνια μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Μιχάλη μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ μάμα μου για να είσαι καλά. Για την ευγένεια, για την καλοσύνη που με δεχθήκατε. Ευχαριστούμε. Και θα κλείσω με τη συμπάθειά μου. Εννοείται. Θα το δηλώσω. Εννοείται. Τον Νικόλα μου. Νικόλα μου, είσαι ένα καταπληκτικός και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα έχω την εντύπωση ότι θα τους ξετρελάνεις εκεί στην... Αυτό που βγαίνει από μέσα μου θα το εκφράσω. Αλλά κυριότερα θα τους συγκινήσετε. Ναι. Είμαι βέβαιος. Γιατί το πιστεύω. Στον τρόπο που εκφράζεστε. Είναι μοναδικός ο δεν είμαστε παπαγάλοι. Βγαίνει από μέσα. Είστε πηγαίοι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν ζούσατε στην αρχαιότητα, ναι, ο Διόνυσος θα σας είχε αρπάξει. Θα είστε μαζί με τον Διόνυσο και θα κάνετε τα γλέντια του. Κάποιος, εκεί που δούλευα και σήκωνα πέτρες σχεδόν σαν του τραπέζι για να τις στήσω, λέει αυτές τις πέτρες ούτε οι Μίνωες δεν τις χτίζανε. Α, είσαι και χτίστης δηλαδή. Βέβαια, όλα. Άρα χτίζεις, κουρεύεις κατσίκες, τα πάντα. Ό,τι δουλειά σκεφτείς. Επιπλοποιός. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εμείς και καλό ταξίδι να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Μάμα, για το καλό που μας έκανες και για τη συνέντευξη που μας πήρες, θέλουμε να σου αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι τελευταίο για το Καλύμνο Νιούς. Το παρακολουθεί το Καλύμνο Νιούς, το βλέπετε. Αν δεν το βλέπει μέχρι σήμερα, από αύριο θα το βλέπει. Έτσι, ωραία. Πάμε. Φύγαμε.
ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, μαμά. Ευχαριστώ.